Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμεθυμών κατά τη συνεπίκεια, μη αποστήσεις του ελέγχου αφημών, ο λάθος αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο σύλλογός μας δραστηριοποιείται εδώ και 30 χρόνια. Είναι ένας ενεργός σύλλογος. Απασχολεί όλες τις γυναίκες, τις διατηρούμε σε εγρήγορση. Μετά από τόσα χρόνια αποκτήσαμε ένα δικό μας χώρο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα και σήμερα και έγινε και στον καιρό που είμαι εγώ πρόεδρος και είμαι ακόμα πιο χαρούμενη γιατί το παρουσιάζω εγώ στον κόσμο αυτό. Νιώθουμε όλο το ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ και εγώ πολύ χαρούμενη, πολύ ευτυχισμένη, πολύ συγκινημένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Δημοτική Αρχή για τη στήριξή τους, ιδιαίτερα την κυρία Γεννητσοπούλου, την κυρία Βεράνη που ήταν δίπλα μας, που μας στήριξε, που μας βοήθησε πάρα πολύ να είμαστε σήμερα όλοι μαζί εδώ, να γιορτάζουμε αυτή τη μέρα, πολύ σημαντική για το Σύλλογο Γυναικών και φυσικά για όλο το χωριό μας. Ευχαριστώ πολύ. Παναγία Θεότο και Παρθένε, τον χειρόνιμο τα έργα κατεύθυνον και συγχώρησε τον δεσπάτων ημών έτησε εν το ψώνιν ημάς του Μαγέρον τον Λίμα. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί, εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αυτή τη σειρά του πρώτου και δευτέρου τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρία Πρόεδρε και συνεργάτη σας, αγαπητές συνδημότες, να βγάλω τα γυαλιά σας και στα μάτια μου. Χαίρομαι ιδιαίτερα πραγματικά που εγκαινιάζετε σήμερα και γίνεται πραγματικότητα αυτό το όνειρό σας, διότι η προσπάθειά σας όταν ξεκίνησε, ήσασταν στην ουσία άστεγες. Παρά τα αυτά όμως εσείς, την παρουσία σας την δίνατε και ήταν ουσιαστική. Πιστεύω με την σημερινή απόκτηση της στέγης θα είναι η παρουσία σας πολύ πιο ουσιαστική, διότι πραγματικά το αξίζετε και σήμερα επισκεπτόμενος τον χώρο διαπίστωσα το πόσο ενεργές αλλά και το πόσο αγάπη έχετε για αυτό που κάνετε. Εμείς στο σχεδιασμό είχαμε να σας παραδώσουμε αυτό το κτίριο και παράλληλα να σας δημιουργήσουμε ένα αίθριο εδώ, στη Δημοτική Αρχή. Πιστεύω θα το υλοποιήσει η επερχόμενη Δημοτική Αρχή, διότι είναι ουσιαστικό αυτό το αίθριο, όπως μου είπε και η πρόεδρος και συνεργάτης της, ότι θα είναι πολύ χρήσιμο για να μπορείτε να, έστω στο βαθμό που θα μπορεί να εξυπηρετηθείτε και στα χορευτικά. Θεωρώ ότι η νέα Δημοτική Αρχή θα το υλοποιήσει. Εγώ θέλω να σας πω ότι εγώ σας εμπιστεύομαι και θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την προσφορά σας στη διάρκεια της συνεργασίας που είχαμε αυτά τα 3,5 χρόνια και να ξέρετε ότι από όποιον μετερίζει και να είμαι εγώ θα είμαι δίπλα σας και θα σας στηρίζω και ως θεσμικά αλλά και ως ιδιωτικά. Διότι πραγματικά το αξίζετε, διότι πραγματικά έχετε μια παρουσία και ένα έργο κοινωνικό, όπως είπε η πρόεδρος. Πρέπει να δείξουμε όλοι μια αλληλεγγύη στον συνάνθρωπό μας αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα μας. Πιστεύω εσείς οι γυναίκες αυτό το κάνετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πιστεύω αυτό θα ενδυναμωθεί αν έχετε και τη συμπαράσταση όλων των τοπικών ανθρώπων και αλλά ιδιαίτερα των θεσμικών ανθρώπων. Εγώ αυτό που θέλω να σας βεβαιώσω κλείνοντας, θα είμαι δίπλα σας, το τηλέφωνο μου και η πόρτα του γραφείου μου θα είναι ανοιχτά όποτε να το ζητήσετε. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, αγαπητές κυρίες του Συνδέσμου Γυναικών Φιλότα, με τη σειρά μου και εγώ να πω ένα συγχαρητήρια και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την προσφορά σας, συγχαρητήρια για την προσπάθεια την οποία καταβάλλετε ο Σύνδεσμος, συγχαρητήρια για το έργο σας, το αποτέλεσμα το οποίο είναι και τα εγγένεια σήμερα του καινούργιου πλέον ιδιόκτου του χώρου του Συνδέσμου, ενός χώρου τον οποίο παραχώρησε ο Δήμος για χρήση από τις κυρίες.
Οι δε δραστηριότητές σας πολλές φορές τις έχουμε πει, πάρα πολλές φορές έχουμε βρεθεί σε όλες και ήμασταν κοντά και ο Δήμος και η Περιφέρεια. Δεν χρειάζεται να τις επαναλάβουμε για να σας κουράζουμε. Εγώ να ευχηθώ να συνεχίσετε με την ίδια δύναμη, έχοντας τώρα πλέον το δικό σας σπίτι, το δικό σας χώρο. Θα αισθάνεστε πιο άνετα και επιτρέψτε μου να πω ότι μπαίνοντας μέσα να δω το χώρο τον οποίο θυμόμουν από χρόνια πριν πως ήταν, είδα ότι είναι χαλάλη σας, ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση ο χώρος που διατέθηκε Δήμαρχε, διότι η καλεσθησία από τις κουρτίνες που κρεμάσαν, την καθαριότητα, την ευταξία, φαίνεται ότι πάνω απ' όλα μπήκαν οι γυναίκες και οι κυρίες μέσα. Εγώ εύχομαι καλή δύναμη σε όλες, να είστε γερές, να συνεχίσετε το έργο σας, την προσφορά σας. Χωρίς να αποτελεί δικαιολογία, να πω και εγώ ότι από την Περιφέρεια όσο μπορέσαμε ήμασταν δίπλα στο Σύλλογο. Ήδη έχουμε και μια μικροεκκρεμότητα, την οποία δεν έχουμε κλείσει ακόμη και πιστεύω όσο ούπο να την κλείσουμε με μια μικροφυλή. Και βλέποντας τώρα, δεν ξέρω τι υποσχέθηκε ο Δήμαρχος, όχι σαν υπόσχεση με την έννοια του ευτελούς, αλλά τι όντως πολλά είναι αυτά τα οποία έδωσε ή θα δώσει ο νεοεκλεγής Δήμαρχος, ο κ. Θοδωρίδης. Κάτι θα δώσουν όλοι, κάτι πάντα δίνουν, προσπαθούν και όλοι, να ξέρετε, έχουν την καλή διάθεση. Από εκεί ξεκινάμε, όλοι έχουν την καλή διάθεση πάντα. Εγώ είδα ότι δεν έχουν υπολογιστή και από ό,τι με είπε η πρόεδρος, δεσμεύτηκα σύντομα να σας φέρω έναν καινούργιο υπολογιστή με μια μονάδα, να έχει τον υπολογιστή του Σύλλογου για να κάνει τις εκλογές. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Αυτό δεν έχει να κάνει με τις εκλογές. Οι εκλογές παρήλθαν, αλλά πρέπει να είμαστε κοντά στο σύλλογό σας, γιατί πραγματικά το αξίζεται. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρο δωρουμένο και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολύτευμα. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρο δωρουμένο και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολύτευμα. Το σόρδρεον αξίωσον ημάς, πίσω Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών, και παρέχουσι άματα, της εμπίστη λαμβάνωση, την ευλογία του άκαμε.